Δεν ξέρω, ο κόσμος είναι σφιγμένος. Να είστε ένας τουρίστας και να στον κυρισμό να μπείτε 14 μέρες σε καραντίνα. Προετοιμάζονται οι επαγγελματίες στην Κεραμωτή για το άνοιγμα εστιατορίων και καφέ. Ανακαινήσεις, πλήσιμο τραπεζοκαθισμάτων και ιδιοκτήτες σε ρόλο τροχονόμων, κατευθύνοντας δεξιά και αριστερά τραπέζια και καρέκλες. Με τρυπάνια και μεζούρες στο χέρι, οι επαγγελματίες στην Κεραμωτή προετοιμάζονται έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για την πρεμιέρα στις 25 Μαΐου. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες, οι αποφάσεις στον κλάδο του τουρισμού θα καθορίσουν την τύχη των επιχειρήσεών τους. Ο τουρισμός είναι αυτός που θα καθορίσει την κίνηση στην Κεραμωτή, η οποία ως επιτοπλίστων δουλεύει με Βαλκάνιους τουρίστες. Εμείς, όπως ξέρετε, δουλεύουμε με τους Βούλγαρους, με τους Ρουμάνους, με τα Βαλκάνια δηλαδή, οι οποίοι είναι σε έναν οδικό τουρισμό, δεν χρειάζεται να μπουν σε αεροπλάνα και σε αυτά. Απλά και αυτοί δεν ξέρουν ακόμη τώρα πώς θα είναι η διαδικασία, πώς θα είναι το πρωτόκολλο τουρισμού για αυτούς, αν θα έρθουν εδώ, αν στο γυρισμό μπουν σε καραντίνα. Όλα αυτά ακόμη δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Ας ελπίσουμε και εκεί ότι θα ξεδιαλύνει το θέμα, να έρθουν, να κάνουν διακοπές, να φύγουν, να πάνε στα σπίτια τους και στις δουλειές τους την επόμενη μέρα, για να μπορέσουμε κι εμείς να έχουμε την κίνηση, γιατί αν δεν έρθουν αυτοί, και φυσικά κάθε τόπος έχει τους δικούς του τουρίστες. Εμείς έχουμε τους Βούλγαρους, τους Ρουμάνους, η Θάσος και αυτοί από τους ίδιους τουρίστες. Τον ίδιο τουρισμό εξαρτάται. Δεν θα είναι κάτι. Αν δεν μπορεί να κατέβει ξένος κόσμος, η Κεραμωτή, βασικά και η Καβάλα, η Πέραμο, δουλεύουν με Βαλκάνια. Mm-hmm. Αν δεν μπορέσουν να κατέβουν από κάτω, θα υπάρχει πρόβλημα. Άμα δεν σταματήσουν τις καραντίνες, τα πιο πολλά ξενοδοχεία δεν θα ανοίξουν. Στην Κρήτη που ξέρω κάποιους φίλους που έχω, έχει τρία ξενοδοχεία, δεν θα τα ανοίξει. Εδώ στην Κεραμωτή? Ανοιχτά είναι όλα. Είναι ανοιχτά? Α, και περιμένουν κόσμο? Ο κόσμος που είναι. Δύσκολα, ξέρω εγώ τι να πω. Υπό διαφορετικές συνθήκες η Κεραμωτή αυτή την περίοδο θα είχε κόσμο, θα μας πει επαγγελματίας στο παραλιακό μέτωπο. Πέρσι τέτοια μέρα, πώς ήταν η κίνηση? Πολύ καλύτερη, πολύ καλύτερη. Ζέστες, ο καιρός είναι θαυμάσιος, ο κόσμος είχε κατέβει πάρα πολλοί κόσμος, ήμασταν πολύ καλύτερα. Φέτος είναι λίγο τα πράγματα μπερδεμένα. Ελπίζω να υπάρχει μια κίνηση, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, θα κάνουμε και εμείς τις απαραίτητες προϋποθέσεις στους χώρους και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κίνηση. Υπάρχει, απλά εντάξει, εμείς περιμένουμε να συμμαζέψουμε λίγο τη Δευτέρα για να μπορέσουμε να ανοίξουμε. Θα ανοίξετε τη Δευτέρα? Θα ανοίξουμε, ναι, θα ανοίξουμε. Οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας πώς θα βλέπετε, θα ανοίξουν? Όλοι θα ανοίξουν, όλοι ετοιμάζονται, πλένουν, βάφουν, κάνουν και θα ανοίξουν όλοι. Μάλιστα. Ναι. Προσπαθούμε γι' αυτό για τη Δευτέρα να ανοίξουμε. Τώρα τι να σου πω. Αν και είπανε για τα μέτρα, θα τα κατεργήσουν τώρα. Κάτι για 70 πόντους, αν όχι για 1,5 ξέρω εγώ μέτρο. Τώρα κάθε μέρα τα μέτρα αλλάζουν. Δεν ξέρουμε κι εμείς ακριβώς τι να κάνουμε. Είμαστε λίγο έτσι σε μια αβεβαιότητα. Ελπίζουμε για να δώσουν παραπάνω χώρους. Πάντα με ασφάλεια φυσικά. Για να μην έχει και ο κόσμος προβλήματα. Να έρθει δηλαδή, να μην φοβηθεί πάλι σε ένα μπούγιο και δει τι γίνεται. Και να δούμε πώς θα πάει.